πρόλαβα να βάλω παπούτσια. Προς τιμή σου που δεν τα έβαλες γιατί είναι ο κανόνας, αλλά θα μπορούσες να πεις ότι είναι και άποψη. Δηλαδή, μάθε να πουλάς αυτό που σου συμβαίνει και να το κάνεις και δύναμη. Όλοι προλάβατε, παιδιά, ή μόνο η Παρασκευή ήταν? Εγώ δεν προλάβα. Τι δεν προλάβες? Παπούτσια. Και γιατί έβαλες? Είπα κι εγώ, επειδή την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει πασαρέλα αριστερά, είχα βγάλει στο πόδι από κάτω διάφορα σημάδια και είχα κάνα μήνα αυτό το θέμα. Ο Ανδρέας είναι άνθρωπος πολύ σπάνια πάει με τους κανόνες και του αρέσει όλη αυτή η επανάσταση, η φάση «εγώ είμαι εδώ, δεν θα τα κάνω έτσι όπως θέλετε, δεν θα τα κάνω έτσι όπως θέλω εγώ». Αλλά πιστεύω ότι σε κάποια φάση γίνεται κουραστικό για όλους τους υπόλοιπους, οπότε πρέπει απλά να βρεις το ζεν σου και να ακολουθείς τους κανόνες καμιά φορά. Μόνο ο Ανδρέας δηλαδή δεν τήρησε τους κανόνες και έβαλε παπούτσι? Ανδρέα, μίλα. Κουτσάστραβα. Πες, ποιο τι. Όχι όμως και εμένα, αλλά τα παιδιά, ο Έντουαρντ και η Λία, πήραν παπούτσια από κάτω και τους έμεινε και χρόνος επειδή τους ανεβάσαν τα παπούτσια. Οπότε με την ίδια λογική, εγώ και εμένα μου ανέβασαν παπούτσια. Αυτά είναι δικά μου. Εντελώς λάθος και παιδική κίνηση, αλλά δεν με εκπλήσει. Ο Αντρίκος το δουλεύει, αλλά είναι ακόμα ανώριμος. Και συνεχίζει να μιλάει τις άλλες. Ο Αντρίας δεν υπολογίζει φιλίες, δεν υπολογίζει εχθρούς. Απλά το μόνο που κάνει είναι να θέλει να βγει safe με αυτός του και να φανεί ο καλός. Κάτι το οποίο δεν είναι. Γενικά είχε πλάκα όταν ο Εμιλιάνο είδε ότι έβαλα παπούτσια. Εσύ δεν φοράει παπούτσια, ξέρω εγώ και αυτά. Και ταυτόχρονα στον Έντουαρντ που ήταν δίπλα μου δεν το είπε. Προσπαθεί να μου βρει αδυναμίες για να βγει μπροστά. Αλλά για εξυπόλυτο θα πήγε να πάλι καλύτερη πασαρέλα από αυτόν θα έκανα. By the book, είναι φάουλ αυτό που έχει κάνει. Εγώ. Ναι. Εντάξει, θα σε ακυρωθώ σιγά. Τσιλ. Ωραία, αφού δεν τον πειράζει, θα ακυρωθεί. Η κλασικό Ανδρέα. Νιώθω ότι με βάζεις μόνιμα σε μια δύσκολη θέση, το πιστεύεις? Μόνο εσένα? Δεν μπορώ άλλο, βαριέμαι. Δηλαδή, δείξε λίγο ωριμότητα ή τουλάχιστον άμα είναι να δικαιολογηθείς λίγα τα λόγια σου, να τελειώνουμε, να περνάμε όλοι καλά. Παιδιά, υπάρχει κάτι μεταξύ σας? Δεν είναι κάτι με σένα. Απλά ακούω ψηθείς όση ώρα που μιλάω και ακούω ένα Έχει γίνει κάτι μεταξύ σας που να γνωρίζουμε? Δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί έχω διακολλήσει λίγο μια ένταση στην ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει καμία ένταση. Η Μαρία Αγάπη έχει ταιριάξει με τον Εμιλιάνο γιατί και οι δύο είναι αυτό το. Στην ώρα που μίλαγα και γινόταν όλο αυτό το θέμα και το συστάγαμε, ακούγα ένα. Δηλαδή, με έχει στόμα και μιλά και κάνει επιφωνήματα. Δεν μα. Μαρία Αγάπη. Πάμε!